Más bien, algo muy difícil es que tú aquí enseñaré tus medidas y acá su gobierno no lo recibió. Vos te dirías, ¿ok? Que vos eres lo que te meta, vos me haces lo que se obligue a tus medidas. Apotaje, afronía y eliminita, en el rey, se nos tiene de volumen en rosa. Que me timbaro donde frono, en que te harás y apotía, por estar y excepto, que no estás tú en vez de sin el ni, y ni con volumen en el ni. Si es día por estar y que se cerrado, usted va a pedir que ir y excepto, si no, porque Dios tiene. Ελληνική Ελλάδα, γι' αυτό και αναπτύχθηκαν τα διάφορα τοπικά ιδιώματα. Η Κύπρος, όντας νησί μακριά από την Ιβηρωτική Ελλάδα και τα άλλα ελληνικά νησιά, διατήρησε πολλά στοιχεία της γλώσσας του ομίλου, με την πάρδα των χρόνων εξελίχθηκαν σε μια ιδιάζουσα τοπαλαγιά, την Κυπριακή διάλεκτο, με πολλές ομοιότητες με την Ιβηρωτική διάλεκτο και τα λορίκτα ιδιώματα. Στην Κύπρο, οι διάλεκτοι διαφυλασσόταν κυρίως σε απομονωμένα χωριά, όπως η κοινή συγκοινωνία και η κοινωνία της πόλης ήταν δύσκολη. Με τις τελευταίες δεκαετίες, σε απομακρυσμένα χωριά της Κύπρου, γίνανταν χρήση κοινήσεων ομιλικών λέξεων, όπως το ημάτιο και σε συντομογραφία το μάτι, αντί για τον ιδιωτικό του Σανχάι. Γι' αυτό μιλούμε για πριν το 3 δεκαετίες. Με την πάροδο του χρόνου, η αστιφιλία και η επίδραση της κοινής νομιμοποίησης από την καθημερινή επικοινωνία διαμόρφωσαν πουλιά. Στις μέρες μας, η διάλεκτος είναι πιο κοντά στην ομιλουμένη νέα ελληνική και γενικά κατανοητή από όσους δεν μιλούν διάλεκτο, αλλά γνωρίζουν τα νέα ελληνικά και το αντίθετο. Παράδειγμα, εδώ φέρω από την εμπειρία μου με τα παιδιά, σε μια περιγραφή που έκανα στην νέα ελληνική. Είπα τη φράση «έπεσε χάμα» και το παιδί έρχεται κοντά μου και μου λέει «θέλεις να πεις έπεσε χάμα» και στην αρχή περίπτωση όταν είπα «γέρμα» το παιδί εξ Ελλάδος μου ερωτάει εννοείται «αίμα» οπότε είναι εύκολα κατανοητή μερικές φορές η διάλεκτος. Τώρα, στη Μαρικία του Λονδίνου, καθώς και σε άλλες πόλεις του Λονδίνου, του Ηνωμένου Βασιλείου, η διάλεκτος ομιλείται και διαφυλάσσεται στα σπίτια οικογενειών και πλειοκτήτων της Βασιλείας και κυρίως όσοι υπάρχουν παππούς και γιαγιά πρώτης γενιάς και πολύ περισσότερο όταν ο παππούς ή η γιαγιά δεν μιλούν καλά ελληνικά. Γιατί εκεί που μιλάνε αγγλικά, θα μιλήσουν αγγλικά. Οι πρώτοι Κύπροι μετανάστες στο Ηνωμένο Βασίλειο έφεραν μαζί τους και κράτησαν τόσο τα έθιμα και τις παραδόσεις του τόπου τους, όσο και την ομιλουμένη των καιρών της μετανάστευσής τους διάλεξε. Τα έχουν τη φυλάξη ακούσια μαζί με τις αναμνήσεις τους από την πατρίδα και τον πόθο για επιστροφή. Κυρίως τα πρώτα χρόνια της αγωνιμίας τους, όταν οι συγκοινωνίες με την Κύπρο δεν ήταν και τόσο σκηνές, τα κυπριακά ακούσματα τους έδιναν δύναμη μέχρι τη μέρα του γυρισμού. Γενικά οι εθνικές κοινότητες στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι δεμένες γύρω από την εκκλησία και το σχολείο. Η γλώσσα και οι παραδόσεις τους ενώνουν ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό και οι διάλεκτος, όπως και ορισμένα έθιμα, διατηρούν διαναλύοντα ενώ στην Μαρικία, σε σύγκριση με την Κύπρο όπου υπάρχει η συνεχής εξέλιξη. Στις μέρες μας που η συγκοινωνία με την πατρίδα είναι πιο εύκολη, αλλά και η επικοινωνία με οικογένειες από την Ελλάδα, παρατηρείται μια διαφοροποίηση στη χρήση διαλέκτου, χωρίς ωστόσο να εκλείψει. Ακόμα και στις περιπτώσεις όπου η ομιλία της ελληνικής γλώσσας στο σπίτι είναι περιορισμένη λόγω επικράτησης της αγγλικής, χρησιμοποιούνται εκφράσεις στην κυπριακή διάλεκτο. Είναι έντονη η επίδραση της αγγλικής γλώσσας στο λεξιλόγιο των Κυπρίων και συναντούμε φράσεις όπως το αντί το χορό του Ανδροίνου στο καμήλιο πλέντι να λένε «the money does» επειδή βάζουν λεφτά στο Ανδροίνο από ένα χορέσιο. Όπως είναι γνωστό,
Σκοπός του παραγγελματικού σχολείου είναι η διατήρηση της εθνικής, της κοινωνικής, πολιτιστικής ταυτότητας του παιδιού των Ανατολίνων και της ελληνικής καταγωγής, κυπριακής και ελλαδικής. Κύριο μέσο για την πραγματοποίηση του σκοπού αυτού είναι η γλώσσα. Γι' αυτό και η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του σχολικού χρόνου στο παραγγελματικό σχολείο. Φυσικό επακόλουθο είναι να μεταφέρονται οι κυπριακές εκφράσεις από το σπίτι στο παραγγελματικό σχολείο, τόσο από τους μαθητές, όσο και από τους εκπαιδευτικούς, και στη συνέχεια και αν ακούγεται η διάθεση μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας. Για τους σκοπούς της εκμάθησης της γλώσσας, τα σχολεία μας χρησιμοποιούνται λογοτεχνικά κείμενα, ποίηματα και τραγούδια, τόσο στην καθομιλουμένη ελληνική γλώσσα, όσο και σε ελληνικές διαλέκτους, συμπεριλαμβανομένης της κυπριακής. Χρήση της διαλέκτου γίνεται επίσης στις σχολικές γιορτές, όπου χρησιμοποιούνται θεατρικά κείμενα, ποίηματα ή τραγούδια. Ποια είναι η στάση μας προς τη διαλέκτο μέσα στα σχολεία μας? Η χρήση της κυπριακής διαλέκτου από τα παιδιά στο παραγγελματικό σχολείο, όπως και στα σχολεία της Κύπρου άλλωστε, είναι διαφορετική. Αφήνουμε τα παιδιά να εκφραστούν ελεύθερα για να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση. Τους δίνουμε να καταλάβουν ότι και οι φράσεις και διάλεκτο είναι ελληνικά και τα ευγενούμε μάλιστα που τα γνωρίζουν και τα χρησιμοποιούν. Εξηγούμε την έννοια της πρότασης ή του στίχου και δίνουμε την αντίστοιχη λέξη στην νεοελληνική. Διευκρινίζουμε ότι η ίδια έννοια μπορεί να εκφράζεται με διαφορετικές λέξεις. Για κανένα λόγο δεν κάνουμε τα παιδιά να νιώθουν μειονεκτικά για την χρήση της διαλέκτου. Ή με τον τρόπο μας να δείχνουμε υποτιμητική στάση απέναντι στη διάλεκτο. Δεν δείχνουμε απαρέσκειες στα λεγόμενά τους. Δεν τα επιπλήττουμε λέγοντας όχι αυτό είναι λάθος ή δεν το είναι σωστά ή αυτό δεν είναι ελληνικά. Άλλωστε, το αναλυτικό μας πρόγραμμα αναφέρεται στην κρίση της κυπριακής λογοτεχνίας και στην αντιμετώπιση των ιδιωματισμών από τα παιδιά. Είναι επίσης καλό να αναφερθεί εδώ ότι και στις εξετάσεις στο GCSE μέχρι τώρα γίνεται αποδεκτή η χρήση στην προφορική εξέταση. Πώς όμως αντιμετωπίζεται η διάλεκτος από τους εξελλάδους συναδέλφους? Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει δυσκολία όταν ο εκπαιδευτικός είναι εξελλάδος και δεν γνωρίζει ή δεν είναι προηγουμένως σε επαφή με το διάλεκτο. Τα διπλά σύμφωνα, παραδείγματος χάρη, χαρακτηριστικό γνώρισμα της διαλέκτου, δίνουν μια ιδιαίτερη προσφορά στις λέξεις, πράγμα που δυσκολεύει τους Ελλαδίτες να προφέρουν. Λαμβάνοντας όμως υπόψη ότι οι Ελλαδίτες συνάδελφοι ίσως να δυσκολεύονται και στην προφορά αγγλικών λέξεων, και αυτό δεν αποτελεί εμπόδιο στην επικοινωνία τους, το ίδιο μπορεί να ισχύσει με λίγη προσπάθεια και με το τι. Η νοημονική μετάφραση, η γλώσσα του σώματος, η έκφραση του προσώπου είναι πολύ βοηθητικά για οι εξηγήσεις των διαφόρων ενιών. Εδώ θα αναφέρω ένα παράδειγμα με εξελάβο συνάδελφο, η οποία ήθελα να ρωτήσει τι λέει την κυρία Μαρία, μπορώ να κάνω αυτό με τα παιδιά μου στο σχολείο να έχω συναντή κλπ. Της χαμογέλασα και της είπα καλό. Την είδα προβληματισμένη, αλλά δεν είπε τίποτα. Τη ρωτώ, έκαμε να φύγει. Τη ρωτώ, κατάλαβες, τι σου είπα. Ή όχι. Αλλά από το ίδιο σου νομίζω συμφωνάτε. Λέω, καλά κατάλαβες. Δηλαδή, δεν είναι μόνο το τι λέμε, αλλά και πώς το λέμε. Ο τρόπος που λέγεται και ο τόνος της φωνής μας έχουν μεγάλη σημασία. Αν χρειάζεται, χρησιμοποιείται η μετάφραση στα αγγλικά ως κοινό σημείο αναφοράς, ήδη αναφέρθηκε παράδειγμα προηγουμένως. Τι σημαίνει και η συνεργασία με Κύπρους εκπαιδευτικούς στο ίδιο σχολείο.
escuela, siga Venus como una actriz que debería aquí en este dialecto, que Venus podría recomendar el día a la persona que se movió. Y dialectos, temporino que se puede decir, o debería aquí para algo así, que es un poco. Y demás, y este de menos. Όταν διδάσκουμε τον πολιτισμό μας, τα έθιμά μας, είναι φυσικό να αναφερόμαστε στο απαραίτητο λεξιλόγιο για κυπριακούς ιδιωματισμούς. Για τους Κύπριους, διαφορετική αξία έχει ο τσέστος, την κυπριακή διάλεκτο, και διαφορετική αξία έχει το πανέρι, την ελληνική. Τώρα, είναι γνωστό ότι κατακτούμε μια γλώσσα όταν την μιλούμε. Συχνά όμως συναντούμε λαθασμένη τακτική μερικών γονέων που δεν μιλούν στα παιδιά τους ελληνικά με το φόβο ότι τα ελληνικά τους είναι χορκάτικα. Όπως τα αποκαλούν, εννοώντας την κυπριακή διάθεση. Μερικές φορές συγκρίνεται η εξέλιξη και η πολυτέλεια της πόλης με τη λιτότητα του χωριού και κατ' επέκταση συνδέονται με τη γλώσσα που ομιλείται. Η νεοελληνική στην πόλη ή διάλεκτος στο χωριό. Λανθασμένα συνδέεται η κοινωνική του εξέλιξη και το ανεπτυγμένο μορφωτικό του επίπεδο με τη γλώσσα και να θεωρούν υποκειμενικό τη χρήση τη διάλεκτου. Αντίθετα, όλοι οι διάλεκτοι είναι ίσης αξίας με την κοινή ελληνική, με πλούτο λεξιλογίου και μεγάλη γλωσσική αξία. Είναι ευχαριστητικό ότι τα τελευταία χρόνια αναγνωρίζεται η μεταξύ και προωθείται και η χρήση της, αλλά και η μελέτη. Με εξάρτηση ο Πέτρος που ήρθε να μιλήσουμε και όντως από Ελλάδα ασχολήθηκε με την κυπριακή διάλεκτο. Για να φέρουμε τους γονείς με το μέρος μας, να έχουν μια σωστή αντιμετώπιση της διαλέκτου προς τα παιδιά τους, είναι ανάγκη να τους ενημερώσουμε και να μην δείχνουν τις παρακολουθήματες στους παιδιά τους ελληνικά, γιατί θεωρεί ότι δεν θα μιλούν σωστά, ενώντας ότι νιώθουν μειονεκτικά λόγω διαλέκτου. Να τους ενθαρρύνουμε ώστε να χρησιμοποιούν τα κυπριακά και να τα στηρίζουν, έτσι ώστε τα παιδιά τους να μάθουν την ελληνική γλώσσα. Εκείνο που τους λέμε είναι να τα μιλάτε όπως τα ξέρετε. Υπάρχει επικοινωνία με τα παιδιά, με την νέο ελληνική, η οποία διδάσκεται στο σχολείο, χωρίς δεν να απορρίψουν τα κυπριακά. Μερικές γνώσεις για την κυπριακή διάλεκτο θα βοηθούσε στην αλλαγή της τάσης τους. Όπως τα πιο κάτω, ότι η κυπριακή διάλεκτο θεωρείται από ιστορικούς ως η μόνη πραγματικά ζωντανή ελληνική διάλεκτο. Η κυπριακή διάλεκτος, το παλαγιά της Κύπρου, όπως έχει διαμορφωθεί από τα ομιλικά χρόνια μέχρι σήμερα, περιέχει πλούσιο λεξιλόγιο και ιδιωματισμός. Περιέχει πάρα πολλά κατάλληλα της αρχαίας ελληνικής. Οι αρχαίες καταλήξεις που διατηρούνται στα ρήματα, πέφτου συν, εχαθήκα συν, είναι αρχαία κατάλληλα. Για να δούμε εδώ λίγο και τις γνώσεις μας στα κυπριακά. Από τον Όμηρο βρίσκουμε τη λέξη βουρό, η οποία σημαίνει μυντόνο. Από την αρχαία μέχρι την κύριε το ζυνίσι. Συναντούμε στην αρχική διάλεκτο λέξεις όπως το γιόρτι, παραγωγή ή το ξημαρίζω. Λέξεις που χρησιμοποιήσαν οι αρχαίοι και οι αρχάδες, όπως ο βόρτακος, ο βάτρακος και η βαμπάτσινη, τα μούρα. Η βυζαντινή είναι η λέξη αλλολείο, το παντίβο ή το βρυτικό κίντα. Τι. Πολύ σωστά τα είπατε. Πάτε το θες. Οι λέξεις του διαλέκτου έχω να δώσω μια ιδιαίτερη λέξη, ο
χάραμα, ρούχο, κάτι που εκφράζει τους Κύπριους πάρα πολύ έντονα. Δεν θα πω άλλα για να είμαστε αριθμόνας, αλλά θα πω ότι υπάρχουν λέξεις με ιδιαίτερη αξία που δεν συναντάς αντίστοιχες με ελληνικές λέξεις, όπως γαμό. Λίγο γαμό, και δεν υπάρχει λέξη, μία λέξη που να το έχει την αντίστοιχη έννοια. Άρκωψες. Αυτό πράγμα. Και το αγαπημένο μου ρήμα, χρόνο. Ακούω προσεκτικά συμβουλές και συμμορφώνω με μια θέση. Ήταν η αγαπημένη φράση των γιαγιά μου, του παππούδων. Να μου πρόνιζε, γιαγιά μου, να μου πρόνιζε, κόρη μου. Άρκοψες σημαίνει αύριο βράδυ. Άρκοψες, το άρκοψες, ποιος είναι. Το ψες είναι το προηγούμενο βράδυ, το άρκοψες είναι το επόμενο βράδυ. Εάν το άρκοψες αύριο, το ψες του άρκοψες είναι το απόψε. Το άρκοψες, άρκοψες, αν σημαίνει το άρκο. Αυτό βλάχνει μετά το άρκο. Αυτές από τις λέξεις του διαλέκτου μας, κατάλληλα παλαιών κατακτητών, δείχνουν ακριβώς το πέρασμα των κατακτητών από το νησί μας, γιατί έχουν μείνει και έχουν σωματωθεί στο λεξιλόγιο μας. Η κυπριακή λογοτεχνία έχει να αναδείξει πάρα πολλά αξιόλογα δημιουργήματα στη διάλεκτο μας. Όπως είναι ο Βασίλης Μιχαηλίδης, ο Δημήτρης Διδέρτης, ο νεότερος Πάπος Διαχείρης που έχουν γράψει στα Κυπριακά. Οι λαϊκές μας παραδόσεις, τα γραφικά κείμενα, έθιμα και παραδόσεις μας. Δεν είναι λιγότερης αξίας οι σύγχρονες δημιουργίες, τόσο σε λογοτεχνικά κείμενα, ποίηματα, τραγούδια. Σα μας οπωσδήποτε είχαμε προχθές τον κατακλυσμό, π.χ. και διαγραμμισμό με τσάτσιστά, που βγαίνουν με διαξιοτεχνία πάρα πολύ καλά, καλή στίχη. Οι διαγωνισμοί οι οποίοι γίνονται κατά καιρούς και αναδείχνουν πάρα πολύ καλά δημιουργήματα στην Κυπριακή Υπηρεία. Τώρα, είναι σημαντικό τα παιδιά μας να έχουν ακούσματα της Κυπριακής Διαλέκτου μέσα από απεριοάσεις ειδών της Κυπριακής Λογοτεχνίας. Να γνωρίζουν δείγματα της Κυπριακής Λογοτεχνίας. Να ακούν τα ακούσματα. Το καλύτερο τρόπο είναι στο σπίτι. Γιατί στο σχολείο επικρατεί η νεοελληνική. Σειρές εποχής που υπάρχουν στην τηλεόραση να παρακολουθούν τα παιδιά ή εκπομπές στο ραδιόφωνο ή ακρόαση λαϊκών παραμυθιών μπορούν να βοηθήσουν ώστε να κατανοήσουν περισσότερο τη διάλεκτο, να αποκτήσουν θετική στάση απέναντί της και να εκτιμήσουν την αξία της. Σαν αποτέλεσμα αυτής, να την αγαπήσουν. Έθελα να αναφέρω εδώ ότι πρόσφατα έγινε παρκύπριος διαγωνισμός κυπριακής λογογραφίας στην Κύπρο, που έγινε με την ευκαιρία της ανάπτυξης της ΠΑΦΟΥ ως Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα. Προκυριχθείτε από τον Γραφικό Ομίλο Θήμα τη συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και του Πανεπιστημίου Διάφορης Συμβάσεων. Το διαγωνισμό αυτό διακρίθηκαν 2 συμμετοχές από την παροικία μας. Το
Los coyotes ahí estudiaron tocar en mi campo, esto tragudí. Y los coyotes, Tomás Fri, esto prima. Hola, ahora si me toqué, si la menos, y me voy a guiar. Más si me vas a escribir, era más sobre el día. El frágil que tiene aquí, y voy a guiar dialectos, no se me quise en la realidad de mi alineada, que no hay que tener ni un Ευχαριστώ πολλά που μου δώσατε την ευκαιρία και που σε διάβασα.